Άλλο ένα περιστατικό ανευθυνότητας που οδήγησε ανήλικο στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης κατέγραψαν το Σαββατοκύριακο οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Ο 15χρονος έφτασε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, έχοντας εμφανώς καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και εισήχθη στην παιδιατρική κλινική μετά τις πρώτες βοήθειες. Ήταν γύρω στα 15 ετών και εξήλθε την Κυριακή. Έκατσε δηλαδή μία μέρα. Ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν ενέπνεε ανησυχία. Άρα δεν μιλάμε για κομματώδη κατάσταση. Όχι, δεν μιλάμε για κομματώδη κατάσταση. Αλλά είχε όντως καταναλώσει αρκετή ποσότητα αλκοόλ. Αμέσως σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες αρχές σε συνεννόηση και με την οικογένεια του ανήλικου, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά από ποιες συνθήκες ο μαθητής κατέληξε μεθυσμένος. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που ξεκίνησε, εντοπίστηκε το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Λεωφόρο Κνωσού, όπου διασκέδαζε νωρίτερα ο 15χρονος. Ο ιδιοκτήτης κατέληξε με χειροπέδες, καθώς διαπιστώθηκε ότι διέθετε αλκοόλ σε ανήλικα παιδιά και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα. Υπάρχουν περιστατικά, δεν γνωρίζω όμως να σας πω αν είναι πολύ συχνό ή σπάνιο. Σίγουρα όμως υπάρχουν περιστατικά. Ευθύνες δυστυχώς δεν έχουν τα παιδιά. Ευθύνες έχουμε εμείς απέναντι στα παιδιά μας. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια συζήτηση μαζί τους, γιατί καταλαβαίνω ότι η εφηβεία είναι μια περίοδος στη ζωή του κάθε ενός μας που είναι δύσκολη και επικίνδυνη. Ο 15χρονος στάθηκε τυχερός, καθώς ο οργανισμός του ανταποκρίθηκε στη θεραπεία που ακολούθησαν οι γιατροί και ένα 24ωρο αργότερα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Δυστυχώς, ανάλογα περιστατικά δεν είναι σπάνια για τα δεδομένα του Βενιζελίου, επισημαίνει ο κ. Μοσχοβάκης, ο οποίος με διτό ρόλο εκείνων του αναπληρωτή διοικητή αλλά και του πατέρα, αναφέρεται στην ανάγκη ανοιχτής επικοινωνίας των γονέων με τα παιδιά τους για την αποτροπή κάθε είδους εξαρτήσεων και κινδύνων. Το μήνυμα λοιπόν που κάποιος θα έδινε είναι συζήτηση. Συζήτηση και από κοντά. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το αλκοόλ, είναι και τα ναρκωτικά, είναι ακόμα Facebook, Messenger και να μην κάνω κι εγώ ο ίδιος, η κόρη μου, τη βλέπω, είναι με ένα κινητό στο χέρι. Πραγματικά χρειάζεται να είμαστε δίπλα τους.